Πανιερότατε, έφτασε στη Λάρνακα μέχρι τη χειροτονία σας σε επίσκοπο. Ναι. Πολύ φυσικό να γνωρίσετε τον παππού Παναή. Πότε και πώς το γνωρίσατε, πέστε μας έτσι μερικά για να μπούμε και στα άλλα. Ναι. Εγώ θυμούμαι, καταρχήν στη Λάρνακα, επήγα τη 17η του μηνός Ιανουαρίου, ακόμα 16η, ήταν ώρα του Εσπερινού, θυμούμαι, του Αγίου Αντωνίου, για να εγκαταβιώσω ως μοναχός στο προσκύνημα του Αγίου Γεωργίου του Κοντού, εκεί που ζούσε ο Πάτης Σιμεών. Ποια χρονολογία? Το 1987. Ο Πατήρ Σιμεώνας, άνθρωπος ο οποίος επίστευε και πιστεύει στη δύναμη της λαϊκής ευσέβειας της Κύπρου και ότι αυτή η ευσέβεια μπορεί να γεννά ακόμα και σήμερα ανθρώπους του Θεού και ενάρετους ανθρώπους, αγιασμένους ανθρώπους, ότι δεν είναι μια λαϊκή ευσέβεια η οποία έχει σχέση με δυσιδαιμονίες και με υπερβολές διαφόρων γραφικών γραϊδίων. Αλλά εάν κάποιοι άνθρωποι αυτήν την λαϊκή ευσέβεια την κρατήσουν σε όρια εκκλησιαστικά και με πνευματική σχέση με κάποιους πατέρες, αυτή μπορεί να καρποφορήσει αρετή και αγιότητα. Αυτόν το πίστευε ο πατέρας Σιμεών και το πιστεύει. Ιδιαίτερος για τους παλαιούς Κυπρίους, αλλά από ό,τι βλέπω εγώ ισχύει και για τους νεοτέρους Κυπρίους. Το λέω σε ένα κλίμα, μια έτσι αίσθηση αισιοδοξία που έχω μέσα μου. Ήθελε να με εγκληματίσει εμένα που ήρθα από την Ελλάδα, κουβαλώντας μαζί μου την ελλαδική εμπειρία του Γερο Πορφύριου, του Γερο Ιάκωβου, του Γερο Ευμένιου, του Γερο Παΐσιου, αυτούς τους ανθρώπους που εγνώρισα, που είναι αλήθεια ότι αυτοί εκόμιζαν έναν υψηλού επίπεδου ασκητισμών και γεροντισμών της εποχής εκείνης. Εγώ αισθανόμουν ότι ήρθα σε ένα πτωχό συγγενή στην Κύπρο, μπροστά σε αυτήν την παράδοση που εκόμιζαν αυτοί οι μεγάλοι ασκητές, οι πιο πολλοί της Μικράς Ασίας και της Κρήτης, ο Γιώργος Ευμένιος. Εκ των υστέρων αποδείχθηκα ότι είχα λάθος. Ότι η Κύπρος δεν ήταν πτωχός συγγενής, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Ήταν μια άλλη εκδοχή της ίδιας παράδοσης. Νομμένο δηλαδή ότι ο Γιώργος Παΐσιος, τι ήταν, από τα Φάρασα. Όταν ανακάλυψα που είναι τα Φάρασα, είδα ότι είναι στη γειτονιά της Κύπρου. Είναι λίγο πιο πάνω από την Κηλικία, στον Αντίταπρο, τα Φάρασα. Από πού ήταν ο Γιώργος Ιάκωβος? Από το Λιβύσι της Μικράς Ασίας. Πού είναι το Λιβύσι της Μικράς Ασίας? Δίπλα ακριβώς από τη Ρόδο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι από τα Φάρασα επιπλέον είναι ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Άρα αυτή η περιοχή της καθημάς Ανατολικής Μεσογείου έχει μια ενιαία παράδοση γύρω από το τι είναι άσκησης και τι είναι εκκλησιαστικό φρόνημα και τι είναι αγιότητα. Λοιπόν, αυτά τα αντελήφθηκα ύστερα. Ο Γέρο Παναής ήταν ο πρώτος ο οποίος στο πρόσωπο του, όταν με έπιασε με πάτε στη σημείο που το χέρι και μου είπε, έλα να πάει να δεις και ένα δικό μας γέροντα. Εγώ μιλούσα για ο Γέρο Ιάκωβο τότε, για ο Γέρο Ευμένιο. Έλα να πάει να δεις ήταν ζωή τότε όλοι αυτοί οι γέροντες, Παΐσιος, Ιάκωβος, Πορφύριος, Ευμένιος. Έλα να πάρω και ένα δικό μας γέρο. Δεν μου είπε γέροντα. Γέρο. Χωρίς να μου βάλει φωτοστέφανα γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Και θαυμαστικά πολλά. Όταν πήγα και βρήκα αυτόν τον άνθρωπο, το 87, αμέσως δηλαδή, από τον πρώτο μήνα, από τον Γενάρη. Τι σας έκανε εντύπωση που την προσωπικότητα του? Η πρώτη μου έκαμε το μάτι του. Το μάτι του είχε φως. Και τα φως το οποίο έμπαινε μέσα σου. Και αισθανόσουν, επειδή είχα εμπειρία εγώ από έτσι ανθρώπους. Από τους προαναφερθέντες εννοώ, εν Ελλάδη που εγνώρισα. Αντελήφθηκα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε μέσα σου. Τώρα θυμήθηκα και ποια ήταν η πρώτη μου. Ναι,
πρώτη μου αίσθηση του Γέρου Παναγή, η πρώτη μου όραση του Παναγή, δεν ήταν αυτό που μου είπε ο πατέρας Σιμεών, όχι. Προηγήθηκε μια αγρυπνία. Ήταν η πρώτη αγρυπνία που επήγα ως λαϊκός. Με τα παντελόνια. Δόκιμος στη μονή του Αγίου Γεωργίου Κοντού. Και άκουσα, ερώτησα, εγώ αγαπούσα πολύ τις αγρυπνίες. Και είχα συνηθίσει στην Ελλάδα να πηγαίνω. Κάμνετε εδώ αγρυπνίες. Πατρίς Σιμεών μου είπε, εμείς δεν έκαναμε ποτέ αγρυπνία στον Άγιο Γιώργη των Κοντών, αλλά αν θες να πηγαίνεις, κάμνη η φανερωμένη και ο Άγιος Γιώργης ο μακρύς. Έτσι ανακάλυψα και την δική σας ύπαρξη, από την αλήθεια. Οπότε επήγα με τον Νόνη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους φίλους που γνώρισα, ο Νόνης ο Αντωνιάδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πεζοπορικού, από την Τερσεφάνα. Και μου λέει ο Νόνης, θα πάω να ψάλλω σε αγρυπνία. Έκαμε και το ψάλτη ο Νόνης. Και πάμε μαζί, λέω, να δούσω τον πάτερ Σιμεών, πηγαίνετε. Και πήγαμε στη Φανερωμένη. Και γνώρισα και τον πάτερ Μακαρίτσι, τον πάτερ Μιχαήλ, πρόσφυγα παπά, από τον Άγιο Νικόλαο Λευκονίκου. Και αυτός κομμάτι της λαϊκής ευσέβειας της Κύπρου, ο πατήρ Μιχαήλ. Και εκεί θυμούμε τον γέρο Παναήν, όταν όλοι παραμέρισαν για να έρθει να διαβάσει τον εξάψαλμο. Η πρώτη μου λοιπόν αίσθηση ήταν η αίσθηση του ανθρώπου που ζωγραφίζει τον εξάψαλμο, που εικονίζει τον εξάψαλμο. Αυτό ήταν. Ήταν πολύ συγκλονιστικό για μένα. Θυμούμαι που τα μάτια μου έτρεχαν μόνα τους. Εντελήφθη. Είδα εκείνο το κλίμα επίσης μέσα στον ναό, με τις μαυροφορημένες γυναίκες της Κύπρου. Μιλούμε τώρα το 87. Τις μητέρες των αγνοωμένων. Ήταν η Ελλού, καταλάβεις. Η πιο χαρούμενη από τις μάνες των αγνοωμένων, λεγόμενη εκατομμύριο. Πολύ δέσποινα, πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες Κυριακού, θυμούμε, οι οποίες είχαν πολύ πόνο, οι πρόσφυγες, πολύ λυσότες, κοντεάτες, και καρπασίτες, και ο κόσμος της Μεσαωρίας πολλής. Στην ουσία τι ήταν, ήταν ο προσφυγόκοσμος. Τον πόνο του τον είχε μετασχηματίσει σε προσευχή και αγρυπνία. Δεν είδα πολλή παρουσία λαρνακαίων, γηγενών λαρνακαίων, πλην της κυρίας Αντωνιέτας, η οποία και αυτή εκόμιζε μια άλλου είδους αστική ευσέβεια. Και εκεί μέσα ξεχώριζε ο Παναής. Το οποίο Παναής, που σου είπα, η πρώτη μου εντύπωση ήταν ο τρόπος που διέβασε. Όταν επιστρέφω πίσω, στο μοναστήρι το πρωί, μεταφέρω αυτές τις εμπειρίες μου στον πατέρα Σιμεών. Στον πατέρα Σιμεών βλέπω ότι για τον ίδιο ο πατέρα Σιμεών, για τον πατέρα Σιμεών ο Παναής ήταν ένας γέρον του γεροντικού. Όχι μια γραφικότης, ένας βρακάς, ευσεβής. Όχι, είναι ένας γέρον του γεροντικού, σε κυπριακή εκδοχή. Οπότε, εγώ θέλω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο και μου λέει ο πατέρας Σιμεών να πάμε το απογεύμα. Ξεκινήσαμε κατά διάφορα απογεύματα να πηγαίνουμε και γνωρίσαμε την όλη συνοδεία του Παναή, ο Βασίλη των αδελφών του, την Τριφωνού, τη Θεορούν που ήταν μενεμένε σε παρακείμενο εκεί σπιτάκι, την πολυκατοικία και αργότερα τον ξανασυναντώ στο κλίμα της ενορίας της δικής σας, του Αγίου Γεωργίου, του Κοντού, Μακρύ. Του Μακρύ, συγχωρείς, του Μακρύ, ναι. Οπότε εκεί γνωριζόμαστε, είχαμε πια γνωριστεί από το σπίτι του, όταν με πήγαινε ο πάτερ Σιμεών. Στον πάτερ, όταν τον είδα εκεί στο σπίτι του, μου έκαμε εντύπωση το μάτι του, θύμισε το μάτι του γέρο Ιάκωβου, το οποίο ήταν εποπτικό, έτσι, αισθανόσουν έναν άνθρωπο που έβλεπε μέσα σου, με σεβασμό όμως, έτσι, με, ο
όχι με κρίση και κατάκριση, έτσι, το έβλεπε μέσα σου με αγάπη, με έλεος. Ναι. Με έλεος. Ναι. Και ξυπνάρα, ναι. Κάμε την εντύπωση, είναι ξυπνάρα του. Γιατί το μάτι του μου θύμιζε γέρο Ιάκωβο. Και η λαϊκή ευσέβεια που κουβαλούσε. Το μυαλό του όμως, η ευστροφία του, το χιούμορ του, η δυνατότητα να διά απαντήσεις αμέσως, γεμάτες φως απαντήσεις, ήταν κάτι που μου θύμιζε πάρα πολύ Γιώργο Παΐσιο. Γιώργο Παΐσιος είχε αυτό το ιδίωμα της αγιασμένης εξυπνάδας. Αυτό είναι το πράγμα. Ωραίο. Τον το είχε ο Γιώργο Παναής. Αλλά είχε και το άλλο κομμάτι, του Γιώργου Ιάκωβου που είπα, έτσι, μια πατρότητα, μια γλυκύτητα, έτσι, έναν έλεος. Ο Γιώργος Παΐσιος ήταν λίγο κοφτός και σκληρός κάποτε. Ναι. Το διγνωριμέ έγινε το 87. Ναι, το 87, τους πρώτους μήνες του 87. Ναι. Ναι. Τέλος του χρόνου, 27 ναι. Δεκεμβρίου, χειροτονήσετε διάκονος. Ναι. Το 87. Είμαστε φίλοι πια. Ναι. Φαίνεται. Ναι. Στη φωτογραφία ακριβώς που έχετε εσείς ναι. Και εγώ. Ναι. Επαρευρισκόταν ο παππούς ναι. Και ο οποίος μάλιστα στο τέλος, όπως σας εύχονται όλοι, πήγε και ο παππούς ναι. Και σας φωτογραφίσαμε εκείνη ναι. Την ώρα ναι. Και δείχνει έναν ενθουσιασμό, δείχνει μια χαρά, μια αγάπη. Φαίνεται ότι είχατε μια ιδιαίτερη σχέση. Ίσως προετοιμάστηκα εγώ από τους ανθρώπους που προανάφερα, τον Γέρο Ιάκωβο ιδιαίτερα και τον Ευμένιο και τον Παΐσιο και από την Κύπρο, από τον Πάτερ Σιμεών και τον Γέροντα Αθανάσιο του Σταυροβουνίου. Πλέον να έχω με αυτόν τον άνθρωπο μια σχέση, να μπορώ να έχω μια σχέση, να μπορώ να έχω μια σχέση, να πιάνω τις συχνότητες του. Και αυτό να πιάνει τις δικές μου. Και πάντως στη φωτογραφία δείχνει ο ίδιος ναι. Να έχει, και εσείς βέβαια χαίρεστε, ναι. Αλλά και ο ίδιος να έχει ένα ενθουσιασμό. Εκεί μου είπε ένα, εκεί μου είπε κάτι, ας πούμε. Μου είπε κάτι το οποίο ίσως να ήταν προφητικό, δεν ξέρω. Μπορείτε να μας το πείτε. Έσκυψα, εγώ είμαι πανύψηλος, είμαι πανύψηλος, εκείνος ήταν κοντός άνθρωπος. Ήρθε με την βρακούδα του εκεί, επαραμέρισαν όλοι, δείγμα του σεβασμού που ετύχανε σε όλη την Λάρνακα. Ναι. Και έσκυψα και φαίνεται στη φωτογραφία για να ακούσω με την φωνή του την στεντόρια, έτσι την λεπτό, την καλαμοειδή φωνή και μου είπε «Αξιός και σαν ανώτερα, όπως έδειξε, έκανα έτσι και ήταν τον κητίου. Δεν το αντίδωρο δίπλα. Ναι, ήταν δίπλα. Αυτό ήταν. Βέβαια, εγώ ήμουν, ήξερα εγώ ότι... ναι, αυτά. Ως δε κάτι πράγματι η φωτογραφία έλεγε. Ναι, είναι φωτογραφία με νόημα αυτή. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε κάποια περιστατικά ή... Με θυμούμαι επίσης όταν έβαλα καράσα για πρώτη φορά πριν και ο Διάκος, έγινε ρασοφόρος της Σταυροπροσκυνήσεως. Ναι, όπως χτες δηλαδή. Και μετά όταν έφυγε ο κόσμος, απόγευμα πάλι με πιάσε ο Πάτερ Σιμεών να πάμε να ευλογήσει τα ράσα σου, μου είπε, που έβαλες για πρώτη ημέρα, ο Γέρο Παναής. Και ο Πάτερ Σιμεών, δηλαδή, με ποιον τρόπο με εισήγαγε σε αυτήν την όλη παράδοση της Κύπρου. Και επήγαμε και μου έκαμε εντύπωση ότι μου λέει άλλος άνθρωπος, όμοιρε, με τα ράσα. Μεταμορφωμένος. Λέω και εγώ, ποιος είναι τούτος ο ψηλός, ο φωτεινός άνθρωπος, είπε ο Γιώργος Παναής. Εσύ έκαμε να αισθάνεσαι την τιμή που είναι να φορείς δάσο και πόσο να το τιμήσεις, ότι είναι ένα φωτεινό ένδυμα το δάσο. Ναι. Χιτώ να μην παράσχω φωτεινό. Ναι.
ότι είναι ένα βάφτισμα, η ρασοφορία. Και αυτός που δεν ρασοφόρεσε ποτέ. Ναι. Ήταν οι άλλες συνθήκες. Και έχουμε από μια φωτογραφία, ναι, από εκείνη την πρώτη μας. Ναι. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον παππού ναι. ως οσιακή μορφή. Βεβαίως. Ως έναν Άγιον των ημερών. Βεβαίως, α, βεβαίως, βεβαιότατα, βεβαιότατα. Χωρίς υπερπολή. Και όχι μόνο, αλλά θα ήθελα να πω κάτι, Πάτερ Ανδρέα, το οποίο όταν μου είπες ότι να μιλήσουμε, λέω, τι να πω τώρα για τον κύριο Παναή. Πέρα από κάποιες έτσι χαρακτηρισμούς, ο γέρο Παναής δεν είναι έναν φυτόν αυτό το οποίο ευλάστησε στη λύση και μεταφυτεύτηκε στη Λάρνακα λόγω προσφυγιάς. Είναι και αυτό. Ένα φυτόν εννοώ αγιότητας. Έναν δέντρο λευσκιόφυλλο. Ο γέρο Παναής ανήκε σε μία παρέα ανθρώπων του Θεού. Ναι, ανθρώπων του Θεού. Και αυτή η παρέα φαίνεται ότι ήταν μια παρέα που υπήρχε από το 60 στην Κύπρο. Αυτό μπορεί να πω είναι πολλά βαρύ. Δηλαδή, τώρα που διέβασα το Χάτσι Φλουρέντσο, που εγνώρισα και έναν άνθρωπο εδώ στην Ευρύχο όλα αυτά τα χρόνια που είμαι επίσκοπος εδώ. Να τον πω. Είναι εδώ στην Ευρύχο πάντως, ζει ακόμα, γέρος πια. Και ξέροντας, μαθαίνοντας τώρα που έγινε επίσκοπος, για ένα ψάρτη του χωριού μου, τον Δημήτρη του Πρωτόπαπα. Τι κοινών είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ο ένας στην διαλογός του, ο άλλος στη λύση, ο άλλος στη ζώδια και ο άλλος εδώ στην Ευρύχο. Που δεν γνωρίζονταν βέβαια. Όχι. Βεβαίως οι δύο γνωρίζονταν. Ναι, ο Χατζηφλουρέντσος. Ναι. Ήταν και φίλοι. Επανάλης. Το κοινό ήταν ότι τους αποκάλυψαν και τους τέσσερις η Παναγία ότι θα γίνει εισβολή. Αυτό είναι πολύ δυνατό σημείο. Τους αποκάλυψε και τους τέσσερις η Παναγία ότι έρχονται μεγάλα κακά στην Κύπρο και πρέπει να επιστρατευτείτε κατά την έκφραση ενός εκ των τεσσάρων. Και τι να κάνουμε με την Παναγία, αγρυπνίες, νυχτερινές προσευχές, μετάνοιες, μετάνοια. Και στους τέσσερις το είπε η Παναγία. Ο παππούς ο Παναής σας είπε καμιά φορά τον το πράγμα. Εγώ δεν θυμούμαι να μου έχει πει ότι... Ο παππούς ο Παναής έλεγε στους λυσότες ότι τι κρίμα που χτίζεται μεγάλα σπίτια, Τούρκοι θα κατοικήσουν. Άρα είχε αίσθηση ότι έρχεται κακόνι στον τόπο. Το ίδιο αυτός ο χωριανός μου, ο Παπουσάρτης, λίγο πριν την εισβολή ξεκίνησε να κλαίει και μου είπε η κόρη του η Μιλού ότι όταν του είπα γιατί κλαίεις πατέρα, αχ παιδιά μου, Τούρκοι θα έρθουν στο χωριό μας και θα γίνουμε πρόσφυγες. Τι λες πατέρα, θα μείνουμε για πάντα πρόσφυγες? Όχι, όταν ακούσετε ότι ιδρύθη στην Τουρκία μια καινούργια χώρα που θα λέγεται Κουρδία, τότε θα επιστρέψουν όλοι πίσω. Αλλά μέχρι τότε πολλοί θα πεθάνουν με την πίκρα της επιστροφής και θα μείνουν πρόσφυγες. Και μέχρι πού θα έρθουν οι Τούρκοι πατέρα? Μέχρι τον Αστρομερίτη. Αυτό ήταν αδιανόητο τότε. Να πεις ενός ότι θα πιάσουν την Αραδίπου οι Τούρκοι και όχι την Λάρνακα. Ναι, ναι. Αυτή είναι η σχέση ζώδιας Αστρομερίτη. Λοιπόν, και αυτά στη ζώδια. Εδώ στο Νευρίχου τα ίδια, σε έναν που ζει ακόμα άνθρωπο του Θεού, που του είπε η Παναγία από το 64. Όπως και του Χάτσι Φλουρέντσο. Και του είπε μάλιστα η Παναγία αυτού, ότι όταν τη είπε Παναγία μου, γιατί να μην κοιμούμε τη νύχτα να κάνουμε αγρυπνίες, αφού ενάρτουν οι Τούρκοι. Ναι, του είπε, θα έρθουν,
αλλά για να έρθει το κακό λιγότερο. Πώς δηλαδή προληπτικά, προνοητικά ενεργεί ο Θεός. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο κακό από αυτό που συνέβη στην Κύπρο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι χαμένες οι προσευχές. Καθόλου χαμένες δεν πήγαν. Αντίθετα, λέμε ότι ήρθε μικρότερο το κακό. Φαντάζομαι τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν δηλαδή, εάν δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους. Και ακούω για άλλους τώρα που δεν συγκρατάει η μνήμη μου. Σε διάφορα χωριά που επιστρατευτήκαν τότε για να προσεύχονται. Και απευθείας, άλλοι από άγγελον, άλλοι από κάποιον Άγιον, είτε από την Παναγία. Ένας εξ αυτών ήταν ο Γιώργος Παναγής. Και το ξέρω αυτό μέσα από τη μαρτυρία που έλεγε στους λυσότες, χτίζεται μεγάλα σπίτια, Τούρκοι θα έρθουν να κατοικήσουν. Άρα ήξερε ο Παναγής πριν το 1974 ότι το χωριό του θα γίνει κατεχόμενο. Όταν του είπε ο πατέρας Σιμεών, θυμούμε, πολλούς αγιογράφους να βγάλουμε, λέει του. Ένα χρειαστού Σιμεών, ένα χρειαστού, δηλαδή του. Αύριο, λέει του, που να έρθει η εποχή και να πάμε πίσω στα χωρκά μας ως υπάση. Ποιος να ζωγραφίσει αυτές τις εικόνες σου, λες, να θέλει, χρειαστούν πολλοί αγιογράφοι. Δηλαδή ο Γιώργος Παναγής ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα, η οποία επειδή εγώ έμαθα, πάτερ, από τον καιρό Ιάκωβο, που είχε μέγα διορατικό, προφητικό χάρισμα, αλλά το έκρυβε. Και εγώ έμαθα ότι όταν μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί μιλούν και μιλούν σε διάφορα επίπεδα, την ίδια ώρα. Έναν το επίπεδο αυτού που βλέπουν, του απέναντί τους, έναν το επίπεδο της απέραντης μνήμης που έχουν γεμάτης φως και έναν το επίπεδο του μέλλοντος που βλέπουν την ίδια ώρα. Αυτόν το είχα μάθει, ότι με αυτούς τους ανθρώπους οι κουβέντες δεν είναι τυχαίες, δεν τους πέφτουν κουβέντες. Έχουν γρήγορο νου αυτοί, καρδία νύφουσα. Λοιπόν, και έβλεπα στον καιρό Παναγίνα αυτά τα κοινά. Και οι κουβέντες του μέσα μου για μένα ήταν όλες σημαντικές. Όλες σημαντικές ήταν. Επιστρέφω στο ίδιο ερώτημα, αφού θεωρείται, ναι, από κι άλλοι βέβαια, ναι, μια κοινή νομίζω αντίληψη του λαού του Θεού, ότι ο Παππούς ο Παναγής ήταν ένας σύγχρονος Άγιος. Ναι. Γιατί ως σύνοδος δεν ανακηρύσσει, ξέρουμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου, ναι, η σύνοδος μάλλον να πούμε, έχει αιώνες να ανακηρύξει. Δεν επίσης το έκαμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε στην Κυπριακή Σύνοδο. Γιατί άρα, για την εμπειρία της αγιοκατάταξης, κάτι που το επιτρέπει βεβαίως. Το επιτρέπουν οι κανόνες. Η σύνοδος εδώ των Ιεροσολύμων έκαμε ένα αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου. Τώρα, ο Γιώργος Παναγής, νομίζω αυτόν, ακόμα πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε, να μου πεις τι να περιμένουμε. Την ελευθερία της Κύπρου. Τι σχέση μπορεί να έχει? Ναι, έχει σχέση. Εγώ πιστεύω όλα αυτά που είπα προηγουμένως, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτήν την αίσθηση, αυτήν την πίστη. Πρώτον, ότι οδηγούμαστε σε διχασμό. Μιλώ για πρώτο 1974 και πρώτη σε οκαβίτα. Ότι οδηγούμαστε σε διχασμό που ο διχασμός θα φέρει Τούρκους και οι Τούρκοι θα προκαλέσουν κατοχή και μία παρατεταμένη διχοτόμηση. Πράγμα που ζούμε τώρα 38 χρόνια. Τώρα εναπομένουν τα επίλυπα. Να πραγματοποιηθούν. Αν αυτά γίνουν, και θα γίνουν κατά την άποψή μου και την πίστη την δική μου, τότε η Εκκλησία, όποιοι θα είναι τότε οι ιεράρχες, θα είναι μπροστά σε ένα φοβερό γεγονός. Όχι μόνο, γιατί είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο για την Κύπρο. Αυτά που θα γίνουν δεν θα φοβούν την Κύπρο μόνο. Είναι πολύ ευρύτερα πράγματα, οικουμενικά. Ότι πολλοί άνθρωποι του απλού λαού ή απλοί καλόγεροι, σαν ο Γιώργος Παΐσιος, ο Γιώργος Ιάκωβος, ο Γιώργος Προφύριος, είχαν αυτά τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι μόνο το προορατικό και το διορατικό. Είναι μικρότερα χαρίσματα μπροστά στην πατρότητα.
την οποία εξέπεμπαν αυτοί οι άνθρωποι για πολλούς αλλοπάλους, ακόμα και κληρικούς και αρχιερείς. Ένα χάρισμα που δεν τονίστηκε. Ναι. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Κατά εγώ το θεωρώ το ύψιστο των χαρισμάτων. Πράγμα που σημαίνει παρόλο ότι ο παππούς ο Πανέζης ήταν λαϊκός. Ο Ματωλή απέδειξε ο γέροντας του Σταυροβουνίου πώς τον αποκάλυψε όταν έγινε ο επικίδιος του. Ναι. Αυτός που ήταν ο πνευματικός των πνευματικών, ο γέροντας των γερόντων της Κύπρου, ο ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνίου, τον απεκάλεσε «Πάτερ Παναή, Θεού με, θυμάσαι και εσύ». Ναι, ναι. Και μας επέρασε όλους ρεύμα ηλεκτρικό. Τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Πώς ένας ηγούμενος Σταυροβουνίου που είναι φιδωλός σε επένους, σε λόγους, τον αποκαλείς «Πάτερ Παναή». Και ήταν 25 παπάδες και άλλοι πόσοι διακόνοι, είμαστε τρεις διακόνοι και ένας ηγούμενος και τον κίδευσαμε εκεί μέσα στο Ιμπαράγκα, την εκκλησία Αγίας Θέκλα. Τι σήμαινε να είναι πατέρας? Ήταν πατέρας καταρχήν και κύριο λόγο όλων αυτών των παπάδων που πήγαιναν να βρουν παρηγορία κοντά του, να βρουν νόημα ζωής, νόημα θανάτου σε όλες τις μάνες των αγνοωμένων, σε όλους τους εμπλοβισμένους, σε όλους τους χαμένους. Άρα έμαθε τη Λάρνακα ο γέρο Παναής να κάνει αγρυπνίες. Του η Λάρνακα τότε ήταν το προκεχωρημένο φυλάκιο του φραγκολεβαντισμού. Μέχρι τότε. Κακά είναι τα ψέματα. Ναι, έτσι. Εάν ο γέρο πατήρ, αν το Σταυροβούνι έμαθε τη Λάρνακα να ξομολογείται. Και ύστερα ο πατήρ Αντώνιος μέχρι σήμερα το κράτησε και το ύφξησε και το μετέδωσαν και σε άλλους πολλούς πλέον πνευματικούς. Πάτε σημείο ότι έμαθε να αγαπά την εικόνα. Αυτή είναι η αλήθεια της Λάρνακας. Έτσι. Ο γέρο Παναής ήταν ένας σημαντικός γέροντας της Λάρνακας. Ο το σημαντικότερο. Και αυτό θα το δείξει η ιστορία. Άρα για την αγιοκατάταξή του νομίζω να αφήσουμε, θέλουμε ακόμα χρόνο. Χρόνον τι, να εισπράξουν αυτήν την προσφορά μου, αυτή που την δέχτηκα, και να την καταθέσουν επίσημα στην Εκκλησία. Τώρα, άρα αυτό θα το κάνει η Εκκλησία Κύπρου, η Σύνοδος της Κύπρου, ούτε το αποκλείω, ούτε και το επιδιώκω. Και η αγιοκατάταξη για να γίνει, και ιδιαίτερα σε οσιακής μορφής ανθρώπους, πρέπει να μιλήσει και ο ουρανός, πιο έντονα. Με θαύματα. Το θεωρείται αναγκαίο η Σύνοδος? Δεν είναι τα πάντα αναγκαίο. Ούτε στην Εκκλησία, στην ιστορία της Εκκλησίας ήταν αναγκαίο η θαυματοποιία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν άφησε φήμη θαυματουργού. Αλλά η θεολογία του κάνει θαύματα. Τώρα στους οσίους όμως, στους οσίους όπως έζησε αυτός ως όσιος, είναι κάπως έτσι μια απάντηση. Ανεξάρτητα τώρα με τον παππού τον Παναή, πώς κρίνεις... Ούτε και η Εκκλησία πρέπει να... Για εμείς που γνωρίσαμε κάποιους ανθρώπους, πρέπει να αγωνιούμε για την αγιοκατάταξή τους. Μάλλον να αγωνιούμε για τη μίμησή τους. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Άλλωστε... Και τώρα αν το γέρο Ιάκωβο τον κατατάξει το Πατριαρχείο των Οικουμενικών σε Άγιον ή όχι, για μένα είναι. Ναι, σωστό. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έχω πατέρα. Τι σημαίνει είναι? Έχω πατέρα με τα θάνατο. Και δεν έχω πατέρα επειδή τον εγνώρισα εν ζωή. Εγώ ξέρω ανθρώπους εδώ που έμαθαν για τον γέρο Ιάκωβο από μένα. Και είναι πιο έντονη η παρουσία, η πατρική του γέρο Ιακώβου στη ζωή τους από ότι είναι σε μένα. Δεστά. Ναι, αλλά χρειάζεται όμως και η γνωριμία με πατέραν εν ζωή. Ναι, δηλαδή ο δικός μου ρόλος ήταν τούτος. Ναι. Να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους.
Ότι υπάρχουν άνθρωποι θεοφόροι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το Άγιο Πνεύμα το γνωρίζουν. Το συνοικεί μαζί του. Ο Γιώργο Παναγίστη ένα τέτοιο. Πρέπει συνεχώ να μιλώ για τον Γιώργο Παναγίστη, πα στον Γιώργο Ιάκωβο, πα στον Ευημένο, πα στον Παϊ. Είναι τυχαίο τούτο. Είναι τυχαίο τούτο. Για μένα δεν είναι το ίδιο τούτο. Είναι το ίδιο. Η μένει είναι Μικρασιά, σε αυτήν είναι Κύπρη. Εκαθάρισε τον εαυτό του, εφώτισε τον εαυτό του και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του ήταν και αυτοί σημαντικοί, Τρυφωνού, ο Βασίλης. Βέβαια. Μας έδωσαν έτσι ένα ρυθμό τότε και κάτι που έκαμε το οποίο αργότερα κατάλαβα την αξία του και το έκαμε και ο Γέρο Ιάκωβος πάλι και εκείνη τον Τζοευμένιος και εκείνοι το έκαναν καθηκόντος ως παπάδες. Αυτός δεν ήταν παπάς, το έκαμε όμως. Τι ήταν? Μνημόνευε. Μνημόνευε. Κάθε μέρα γύρω στις 2.30 ώρα, δεν θυμάμαι την ώρα, μπορείτε να ξέρεις εσύ. Μία η ώρα. Μία η ώρα. Είχε παράκληση και κατά τη διάρκεια της παράκλησης γονατιστός και αυτό και η συνοδεία του μνημόνευε από Δευτέρη ονόματα ανθρώπων, πολλών ανθρώπων. Και μου έκανε εντύπωση ότι μνημόνευαν ονόματα αυτοί οι άνθρωποι. Δουλειά μου που ήξερα ότι έκαναν η γιαγιά μου. Και αυτό είναι δείγμα μιας λαϊκής ευσέβειας βαθιάς. Ότι οι λαϊκοί μνημονεύουν ονόματα. Και νεκρών και ζωντανών. Και ξέρω ανθρώπους στη Λάρνακα που μου είπαν εμείς μάθαμε να μνημονεύουμε ονόματα από το γύρο Παναγί. Αυτό δείχνει μια λαϊκή ιεροσύνη. Εμείς υπερισπούδαστοι δηλαδή αν το ερμηνεύσουμε. Και αυτό δεν ήταν κάτι του γύρο Παναγί. Ο γύρο Παναγί το παρέλαβε αυτό ως παράδοση διότι υπήρχε στην Κύπρο, υπήρχε στην Μολδαβία, υπήρχε στη Μικρά Ασία. Που ξομολογώ διαφόρους ανθρώπους τώρα και λέω τους να μνημονεύετε ονόματα τις νύχτες ζωντανών και νεκρών. Λέω μα το κάνουμε, πού το μάθετε? Μόνος είπε η γιαγιά μας, ο πατέρα, ο παππούς μας. Άρα είναι η παράδοση της Ανατολής τούτη. Είπετε μας το χάρισμα τούτο του πατέρα που είσαι ο παππούς. Ποια άλλα χαρίσματα? Σας είπα, ήταν για μένα ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε συνέστηση του πνευματικού πατέρα, του δασκάλου, ήξερε να διδάξει ο Παναγής τον Θεό σε κάποιον άνθρωπο και να τον πείσει ας πούμε, να αγωνιστεί, να τον πείσει, γιατί μπορεί και εγώ και εσύ να μπορούμε να διδάξουμε, αλλά να μην πείσουμε τον άλλον. Αυτός επειδή ήταν μαθών, παθών, ήταν και μαθών, αλλά ήταν καλός μαθητής, σαν μετά ως καλός μαθητής και καλός δασκάλος. Γι' αυτό είναι το τρένο θέλεις, ότι σε έπειθε, ας πούμε, να αγωνιστώ κάπως περισσότερο, να μην απελπιστώ από τα χάγια μου, να μάθω να μετανοώ. Ή μπορούσε να σου διδάξει την μετάνοια, ο κύριος Παναγιώτης. Άμα έβλεπε ότι είχες διάθεση μαθητείας, δεν μπαίνες σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ήταν είχε μια λαϊκή ιεροσύνη. Το άλλο χάρισμα ήταν αυτό που είπα. Και φαινόταν στη μνημόνευση η λαϊκή ιεροσύνη αυτή που είχε. Και λέω δεν ήταν μεμονωμένο χάρισμα. Τούτον ήταν κάτι που καλλιεργείται από πολλούς Κυπρίους. Και καλλιεργείται και τώρα. Που είναι αποδεκτό βέβαια στην Εκκλησία. Βεβαίως δεν ήταν, κύριε Λέσου. Όχι μόνο αποδεκτό. Είναι το παροτρύνουμε ας πούμε, το πράγμα να γίνεται. Ήταν άνθρωπος επίσης, ο οποίος είμαι βέβαιος έτσι, από κάποια μικρά δείγματα, όταν όπως είπα, ότι ήδη είχε μια διόραση και προόραση κάποιου γεγονότων. Τα είχε αυτά. Εν σχέση με το τι συνέβη και με την εισβολή και με το τι προσδοκούμε να γίνει εν σχέση με την ελευθερία του τόπου. Θέλουμε κι άλλα. Ακόμα κάτι. Ο Άγιος Σημεών Θεολόγος, ναι,
είχε γέροντά του, πνευματικό του πατέρα, που ήταν αδίηρθε, έναν μοναχό. Το σήμα ήταν δηλαδή. Ο παππούς ο Παναής, λέτε, ως λαϊκός, ήταν πνευματικός πατέρας. Αναλύστε μα, λίγο εξηγήστε μας το ρόλο του εξομολόγου ιερέα με του λαϊκού πνευματικού πατέρα. Και πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Εγώ ξέρω και σήμερα ότι εφαρμόζεται. Και να πω ξεκάθαρα. Εξομολόγος είναι ο άνθρωπος, ο παππός, ο οποίος θα πας να εξομολογηθεί στις αμαρτίες σου. Είναι ο ιερέας που θα πας να εξομολογηθεί στις αμαρτίες σου και να σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. Ο πνευματικός είτε είναι αυτός ιερέας, αρχιερέας, ιερέας, διάκος, μπορεί να είναι, να είναι μοναχός, όπως ο Γερο Παΐσιος. Ο Γερο Παΐσιος ήταν μοναχός. Λαϊκός, όπως ο Γερο Παναγής. Και ξέρω και σημερινούς λαϊκούς, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πνευματικοί πατέρες. Με ποια έννοια είναι πνευματικοί πατέρες, μπορούν να διδάξουν την μετάνοια, πάντα. Ζουν την μετάνοια, ζουν την μετάνοια και μπορούν να διδάξουν την μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος ζει την μετάνοια, αν πάρει τη διδάξει, γιατί είναι μαθητής, όπως είπα προηγουμένως. Και η μετάνοια είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Τρόπος μετανοίας υποτιθέμενο, λέει σε μια ευχή. Άρα είναι μαθητές του Αγίου Πνεύματος αυτοί οι άνθρωποι. Και όταν λέω είναι μαθητές του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι σχήματα λόγου του. Ακούουν στην καρδία του το Χριστό και το Πνεύμα του Άγιο να μιλά. Αυτό είναι το πράγμα. Και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γεννήσουν ανθρώπους, να καθοδηγήσουν ανθρώπους με ασφάλεια. Όχι με διαλεκτική, όχι με κηρυγματική, όχι με ρητορική, με νοησιαρχική παιδεία, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλούς παπάδες οι οποίοι είναι εξομολόγοι από τον επίσκοπό τους, αλλά δεν έχουν μέσα τους την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο απαραίτητο τότε είναι ένας να πηγαίνει σε τέτοιους πνευματικούς? Για ποιο λόγο? Εφόσον ο πνευματικός πατέρας, είτε ως μοναχός είτε ως λαϊκός, που έχει το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να αναγεννήσει τον άνθρωπο και όντως να είναι πατέρας. Εάν ο πνευματικός ιερέας δεν αναγεννά, πόσο απαραίτητο είναι να προσέρχεται ένας κοντά του, εφόσον... Για δεν αναγεννά, όχι, θα πηγαίνει ως πνεύματος για την εξομολόγηση μόνο. Μόνο για την εξομολόγηση. Για μια ευχή. Όχι μόνο για μια, του λέει κάποιες συμβουλές, αλλά... Ναι, αλλά αυτές οι συμβουλές... Θα του λέει τις εντολές του Χριστού. Αυτά μπορεί να το πει όμως και ο άλλος που δεν είναι ιερέας. Βέβαια. Μα σιγά σιγά θα δεις ότι δεν θα γεννά πνευματικά τέκνα. Θα βγει συγχυσμένους ανθρώπους θα γεννά. Και θα του δημιουργούν και του ίδιου πρόβλημα. Και θα καταλάβει και ο ίδιος ότι μήπως φταίω κι εγώ, ας πούμε, το ότι γεννώ αυτή τη σύγχυση. Οικειοποιούμε ένα χάρισμα το οποίο δεν το έχω μόνο και μόνο επειδή ο δεσπότης μου έβαλε το χέρι του πάνω στο γύρο στο κεφάλι. Αυτό όμως ακριβώς που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο αναγκαίο είναι να πηγαίνω σε έναν πνευματικό ιερέα που δεν έχει το χάρισμα εκ Θεού, εφόσον όμως έχω πνευματικόν πατέρα. Ναι, είναι αναγκαίο, είπαμε, όπως πάω κοντά στον ιερέα για να κοινωνήσω. Δεν είναι έτσι? Ο ένας μου μαθαίνει την μετάνοια. Τη συγχώρεση που θα την πάρω? Από τον ιερέα θα πάρω. Η οποία όμως ενεργεί κατά έναν μαγικό τρόπο. Γιατί μαγικό τρόπο? Εφόσον η συγχώρεση σημαίνει θεραπεία. Ο ιερέας είναι άνθρωπος ο οποίος χορηγεί πνεύμα άγιο. Λέξη. Ο άλλος πληροφορεί περί πνεύματος Αγίου. Αλλά δεν χορηγεί. Εξαιτίας της χάριτος της ιεροσύνης, λέτε. Ναι, έτσι. Ότι μπορεί, έχει αυτό, αλλά την καθοδήγηση και τη θεραπεία βασικά
κάτι κάνει όντως πατέρας. Που αν είναι το ίδιο πρόσωπο, καλύτερα βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Ναι. Που έχω ζήσει αυτό το γεγονός. Είναι και ζήτημα φύσεων, ξέρεις, χαρακτήρων. Δηλαδή, ενώ είχα με εξομολόγον τον κύριο Ευμένιο, πήγαινα και συμβουλευόμουν πνευματικά τον κύριο Ιάκωβο. Και ο λόγος του ήταν θεσμευτικός για μένα. Αλλά ήταν όμως ιερέας. Ήταν και οι δύο ιερείς. Ναι. Και οι δύο πνευματικοί. Γιατί χρειάζεται να πάτε αλλού για εξωτερικά. Ήταν χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας μου ήταν πιο κοντά στον γέρο Ιάκο. Παίζει ρόλο από αυτά τα πράγματα. Η φύση δηλαδή. Όλες είναι γυναίκες, αλλά μια γυναίκα μαντρεύεσαι. Έτσι είναι. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι φύσεως νομίζω. Και ούτε πρέπει να το σχηματοποιούμε. Mm-hmm. Παλιά χρόνια, πάτερ, πήγαινα και ακούσουμε ένα λόγο πνευματικό στον Αβά Αντώνιο. Μια φορά με πήγαινα. Και αυτός ο λόγος ήταν αρκετός για να κρατηθούν μια ζωή. Τώρα με τις πολλές ερωτήσεις, τα πολλά πρέπει, κάμε συσυχήσαμε τα πράγματα. Έτσι. Και εγώ βλέπω πάντως, υπάρχουν λαϊκοί που έχουν κατάσταση, ωραία κατάσταση και τους χαίρομαι. Και τους χαίρομαι. Υπάρχουν αυτοί οι λαϊκοί. Υπάρχει μια ελπίδα δηλαδή. Βεβαίως. Βλέπω ότι έχετε έτσι. Βεβαίως. Υπάρχουν αυτοί οι λαϊκοί που γνωρίζουν τη μετάνοια, η οποία είναι αυτή που έτρεφε την οικουμένη και θα την τρέφει εσά. Και εμείς οι ιερείς έχουμε μια διακονία, αλλά να έχουμε λίγη νεύρια. Αν έχουμε γνωρίσει τη μετάνοια, αυτό είναι το μήνυμά μου, ας πούμε. Και όταν βλέπουμε λαϊκούς να την έχουν γνωρίσει, να ταπεινωνούμαστε. Εγώ συμβουλεύω με λαϊκούς πάντως. Δεν δίνω την εντύπωση, ας πούμε, του ανθρώπου που τα ξέρει όλα επειδή είμαι αρχιερέας. Που βλέπω ότι δεν τα ξέρω. Ότι κάνω λάθη. Και ότι βλέπω ανθρώπους λαϊκούς οι οποίοι η ταπείνωσή τους, ο αγώνας τους, η μετάνοια τους. Μου είπε ένας, να σου πω έτσι, μου είπε, του λέω πώς ζεις εσύ στην μετάνοια, μου λες, ότι τι ζεις, μου λέει, για γονατό μου, λέει, γονατό μου, λέει, κάθε μέρα. Και φέρνω μπροστά μου, λέει, τα αμαρτήματα της ημέρας, τα πάθη, που τα πάθη για μένα, μου λέει, είναι αμαρτήματα που έχουν χρονίσει μέσα μου και παραλαμβάνονται, έστω κι αν έχω μια προσπάθεια να τα μειώσω ή να τα διώξω, δεν φεύγω. Και το τρίτο μου λέει, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι τα γονίδια. Υπάρχουν γονίδια, μου λέει, τα οποία μέσα από το αίμα, μέσα από την ενέργεια, μπαίνουν από παππού σε παιδί και από παιδί σε γόνι. Και πρέπει εγώ, μου λέει, να βρω, μου λέει, αυτά τα γονίδια της μάνας μου, του πατέρα μου, του παππού μου, αφού βλέπω, μου λέει, ότι ενεργούν και μέσα σε μένα. Και να μετανοήσω για τα λάθη εκείνων. Και τους σώζω και με σώζω. Γιατί με τον τρόπο ταπεινώνομαι και για αυτούς. Και όταν βλέπεις έτσι έναν τέτοιο λαϊκό, αυτός είναι πλανεμένος. Αυτός είναι πλανεμένος, αυτός ο άνθρωπος. Φωτισμένος. Φωτισμένος άνθρωπος. Και σου είπα προηγουμένως, για τον κύριο Παναήν, ότι υπήρχε μια παρέα στην Κύπρο που τους ένωνε το ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί οι άνθρωποι, για να έχουν αυτή τη φώτιση, να βλέπουν τα μέλλοντα συμβαίνει, σημαίνει ότι είχαν μετάνοια πάντα. Γιατί τους διάλεξε αυτούς η Παναγία. Και κάποιοι άγιοι για να τους αποκαλύψουν ότι πρέπει να επιστρατευτείτε. Τα μετάνοια. Δηλαδή, εάν όντως πιστεύουμε στον γέρο Παναή ως θεοφόρον άνθρωπο, τότε γιατί δεν πιστεύω στους σημερινούς ανθρώπους, που πάλι είναι λαϊκοί. Δεν είναι βραγκάες, είναι παντελονάδες, γιατί άλλαξε η μόδα. Η φούστα είναι λάδι, οι φούστες είναι και γενέτσονται. Έτσι, ο γέρο Παναή έχει αφήσει στον τόπο του ανθρώπου. Και μπορεί να μην γνωρίσαν τον γέρο Παναή. Αλλά γνωρίσαν τη ζωή του γέρο Παναή.
γνωρίζουν μέσα από την μετάνοια. Ευλογία μεγάλη για μας και ευθύνη που τον γνωρίσαμε, που ζήσαμε. Ναι. Και ευθύνη, το κυριότερο είναι ευθύνη. Μακάρι η ευχή του να μας στηρίζει και η ευχή σας να μας δυναμώνει. Αμήν, σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ.